Τη γέννησή μου δεν τη θυμάμαι, είναι η αλήθεια. Αλλά νομίζω ότι ίσως είναι εξίσου δυνατή στιγμή. Η μέρα που γεννήθηκα με τη μέρα που έμεινα μια μέρα καθαρός. Το κράτος είναι κατά βάση ένας αμυντικός μηχανισμός. Με δόντια. Ευχαριστώ τη χρήση μου. Κάθε μου πιώμα, κάθε μου βάρεμα, κάθε νοσοκομείο που μπήκα, κάθε χειρουργείο, κάθε φρίκι, γιατί με έφερε σε μια διαδικασία να κάτσω να ψάξω τι συμβαίνει μέσα μου και να έρθω σε επαφή ουσιαστική, γιατί δεν μπορώ να κάνω αλλιώς με τους ανθρώπους γύρω μου. Το ανθρώπινο είδος είναι επικίνδυνο για τον εαυτό του. Η ενηλικίωση είναι σπάνιο φαινόμενο. Τι είναι το ζητούμενο, ότι κάποιος παίρνει ένα υποκατάστατο για πόσο διάστημα? Μπαίνει δηλαδή σε ομάδες, κάνει θεραπεία ή απλά χορηγείται και πάει στο σπίτι του? Οι διαρκείς περικοπές ή η διαρκή χρήση του επιχειρήματος ότι δεν έχουμε λεφτά, σε κινήσεις οι οποίες μπορούν να γίνουν και δεν χρειάζονται λεφτά, μας δείχνουν ότι δεν είναι το πρόβλημά τους τα χρήματα. When an addict says he wants to, he needs it now. He needs it now. And this is a fucking terrible lie to sell to the public. That we get these people in treatment and they relapse. Well, of course they fucking relapse because they're not getting any treatment. Σαν να λέμε ότι ζούμε σε ένα κόσμο ηθικό και αγγελικά πλασμένο και να πούμε ότι ξαφνικά κάποιοι απλά γεννιούνται άρρωστοι. Εγώ δεν το έφαγα ποτέ αυτό το παραμύθι. Αυτά.